Το ρέμα του κριτικού από πού ξεκινάει? Το ρέμα ξεκινάει από τη... την εκκλησία που είναι πίσω από εδώ πέρα, από την Αγία Τριάδα. Το όνομα κριτικού. Όχι, το ρέμα του κριτικού είναι πίσω. Το ρέμα κατεβαίνει από τα περιβόλια, okay. Από μέσα από το παλαιατικό τη, όλα αυτά τα βουνά να μαζεύει, κατεβαίνουν κάτω. Και ήταν... Να βλέπεις όλα αυτά τα βουνά που κατεβαίνουν, εκεί μαζεύουν. Και είχε νερό συνέχεια αυτό. Χειμώνα καλοκαίρι, ε. Χειμώνα καλοκαίρι, τουλάχιστον από την Αγία Τριάδα, από τα περιβόλια που είναι ο Αρχιπρόκοπας, να κατέβει κάτω, να βγει στην Αγία Τριάδα, Κουρτικού, Περτέση. Στο Περτέση νομίζω βύθι το νερό και πήγε θάλασσα. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν φαινόταν. Αλλά εδώ στο Κουρτικού, στην Αγία Τριάδα, όταν ήσουν απέναντι, πάμε στον δρόμο, απέναντι, άκουγες τη βουή του νερού. Αυτά εκεί μόνο καλοκαίρι. Ελά. Και ότι εδώ πέρα μαζευόντουσαν αυτοί που δουλεύανε στα χωράφια. Βέβαια, από εδώ ξεκινάγανε. Ωραία. Τότε με το σεισμό του 56, ναι. Το σεισμό, τα Αγίου Προκοπίου την ημέρα, εγώ ήμουν 13 χρονών. Δεν είχα πάει ακόμα στη σχολή. Ναι. Γιατί 10 Δεκεμβρίου δεν με παίρνει, ήθελα άλλο ένα χρόνο. Λοιπόν, και πήγαμε με τον παπά. Τα Αγίου Προκοπίου, ο Άγιος Προκόπας είναι πέρα. Στα περιβόλια. Ναι. Λοιπόν, και την ώρα που πήγα να πάρω τα Άγια της εξοχής, με έπιασε ο σεισμός στην πόρτα της εκκλησίας. Σε ποια εκκλησία? Στον Ευαγγελισμό. Ωραία. Ήξερα εγώ ότι είναι σεισμός, παιδάκι. Μπορούσα να κουνηθώ πολύ, λέει, καντήλια αυτά. Και έρχομαι εδώ και τι να δω. Γεμάτο. Εδώ έμαθα. Έπαιρνα τη λέω, τι ήταν αυτό, λέει σεισμός. Εκεί μου είπαν ότι είναι σεισμός. Έγινε καταστροφές τότε με το μεγάλο σεισμό? Όχι. Τρία πανηριακά κύματα, τα οποία πήγανε μέχρι τον κάμπο. Μέχρι που το σκάρκο φτάσανε ή... Πεσαρώσαν όλα. Βαθιά στον κάμπο, έκανε καταστροφές. Το λιμάνι, όλα τα... Τα σπίτια. Όχι τα σπίτια, τα μαγαζιά που ναι, ήταν, ναι. Τους πέταξε καρέλες, τους πέταξε όλα τα κάμπο. Πείτε μας την ιστορία για το παλαιό καστρό εδώ πέρα, τι σας λέγανε οι παλιοί? Πώς τη χρησιμεύε? Οικισμός ήταν μέσα. Ήταν οικισμός μέσα. Ναι, ναι. Και πηγαίνανε. Πηγαίνανε το βράδυ στα χωράφια τους και φορούσαν μέσα και... Το πρωί δηλαδή βγαίνανε, δουλεύανε και το βράδυ ερχόντουσαν όλοι και κοιμόντουσαν εδώ. Και είναι, βλέπουμε εδώ τι είναι. Οι οχυρώσεις, ε. Τα τυχεία. Και τώρα έχουν πέσει. Ήταν πρώτα πιο... Εσείς τα προλάβατε πιο όρθια. Α, ναι. Α, σοβαρά. Εγώ νόμιζα ότι έτσι ήταν όλα τα χρόνια. Το ξεκινό που έχει είναι όρθιο. Ναι. Τόσο ήταν όρθα. Και είχε έτσι παστούρα και περπατάγαμε να πάμε. Και εκεί που είναι, που μπαίνουμε μέσα, ναι. Στον δρόμο. Εκεί που... Η πύλη. Είχε πύλη. Υπήρχε η πύλη, την προλάβατε εσείς. Προλάβα και εγώ. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι αυτά είχαν καταστραφεί εδώ και δεκαετίες. Ότι σαν παιδί που ανεβαίναμε από το ψάρι, ανεβαίναμε απάνω και στο πανηγύρι, υπήρχαν... Οι πύλες, οι κύονες. Οι πύλες. Έπαιρνε το βουλάρι... Το πάνω το... αυτό δεν είχε. Α, δεν είχε το... Δεν είχε το βόρτο. Αλλά ήταν τα ντουβάρια. Τα ντουβάρια υπήρχαν. Οκ. Αυτό μιλάμε πριν πόσα χρόνια. Είμαστε παιδιά, είμαστε 17-18 χρόνια. 17-18. Τώρα είστε... 80. 80. Δηλαδή πριν 60 χρόνια υπήρχε πύλη στο Παλαιόκαστρο και όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπαμε ήταν πιο πολύ χτισμένο.